Γεια σας. Καλησπέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο σημερινό μας live, όπου θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς. Είναι η πιθανότητα του bullying, του εκφοβισμού στο παιδί μας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι θα ακούσουμε τον συνομιλητή μας, διακεκριμένο ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, κύριο Μάνο Χατζημαλωνά, ο οποίος θα μας δώσει τη δική του ερμηνεία, τη δική του προσέγγιση για τη διαχείριση αυτού του θέματος. Θα τον καλέσω αμέσως. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες φοβίες των γονιών. Χαίρετε. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου, Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Ξέρουμε ότι είσαι ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Όπως όλοι. Και να πούμε ότι είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Είχα μόλις ξεκινήσει έτσι να μιλάω λιγάκι για εσένα. Είσαι ένα εκτενέστατο βιογραφικό που δεν ξέρει κανείς πού να πρωτοσταθεί. Σε εξειδίκευση σε στρατηγική επικοινωνία, εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία. Βλέπω βέβαια ένα σημείο, την ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας, που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στο θέμα του εκφοβισμού που θα συζητήσουμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, γιατί έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των θυματοποιημένων παιδιών, είτε νοικοκυριών, εκ πρώτης, αλλά και ενδευτέρης των ανθρώπων, είτε των θητών, όπου περιθωριοποιούνται σε βαθμό όπου και εκείνοι, okay, σε δεύτερο χρόνο, θυματοποιούνται ή γενικότερα, πώς θα το πω, περιθωριοποιούνται. Κάτι το οποίο και αυτό δεν είναι υγιές και βιώσιμο. Βέβαια. Να πούμε δε ότι είσαι και ο ιδρυτής του φιλότιμου ιδρύματος. Έτσι, μου είπες κάποια πράγματα αρκετά συνοπτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον και ίσως και σε δεύτερο χρόνο το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Γιατί ξέρω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ναι. Ο σκοπός βεβαίως του φιλότιμου ιδρύματος είναι η έρευνα και η προβολή του ελληνικού φιλότιμου σε διάφορους τομείς δράσης στην ελληνική κοινωνία, για να μπορέσει να προωθηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο ή να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε το κοινωνικό κεφάλαιο ανθρώπων ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων να μπορέσει να πάρει ένα, την κατάλληλη ενδυνάμωση, να το πω έτσι κοινώς, και αν θέλουμε να ευνοήσουμε το πρωτεύον κοινό που μπορούμε να ευνοήσουμε σε μια κοινωνία είναι το γυναικείο φύλο. Γενικότερα γυναίκες οι οποίες πιάνει τόπο ή όποια επένδυση πάνω τους περισσότερο από, λυπάμαι θα το πω αγόρια, των ανδρών. Τώρα ακούτε τη φωνή μου σε ηχό, το οποίο μου παίρνει λίγο bandwidth από τον εγκέφαλο. Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό ή μήπως, δεν ξέρω, ο δεύτερος λογαριασμός αν έμπαινε λίγο στο mute. Διαφορετικά, δεν πειράζει. Okay. Κοίτα, εμείς ακούμε κανονικά, αλλά νομίζω ότι έχει μπει σε mute ο λογαριασμός του Vivian. Εξακολουθείς και ακούς διπλά? Ακούς τον εαυτό σου διπλά? Νομίζω πως... Ναι, τώρα ακούω διπλά, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του ΔΕΠΗ. Θα μπορέσω να το αγνοήσω. Θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο challenge στο σημερινό live. Να μπούμε στο θέμα του εκφοβισμού. Να σου πω ότι οι γυναίκες μας ακολουθούν, γιατί εδώ στο Vivian Lab ασχολούμαστε κατεξοχήν με την γυναικεία υγεία. Οπότε έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές μαμάδες οι οποίες μας ακολουθούν και μας στέλνουν ερωτήματα. Και να σου πω ότι ένα από τα βασικά είναι τι σημαίνει τελικά bullying, τι σημαίνει εκφοβισμός. Και πώς μπορούμε να τον διαχωρίσουμε από τα αθώα εντός εισαγωγικών παιδικά πειράγματα, ώστε να μην ενοχοποιούμε τα πάντα τελικά. Έλα, να σε ευχαριστώ για την πρώτη αυτή ερώτηση, αλλά και τη σειρά των ερωτήσεων που έχεις δομήσει.
Και σε ευχαριστώ γιατί έχουμε ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο και δεν φημίζομαι για την λακωνικότητά μου. Οπότε έχω βάλει κάποιες σημειώσεις σε μια σειρά και θεωρώ ότι δημιουργεί αυτού του είδους η διαδοχικότητα στο νόημα τους βασικούς άξονες που πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή την αναγνώριση, τη διαχείριση και κατόπιν την πρόληψη όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός λοιπόν χαρακτηρίζεται από μια επαναλαμβανόμενη σκόπιμη βλάβη που προκαλείται από ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία έχουν την αντίληψη ότι είτε την πραγματική εξουσία πάνω στο θύμα τους είτε στους όποιους γενικότερα εκφοβίζουν, τραμπουκίζουν. Αυτή η βλάβη μπορεί να είναι σωματική, λεκτική, ψυχολογική ή μέσω κοινωνικού αποκλεισμού. Βασικός δείκτης που διακρίνει τον εκφοβισμό από τα συνηθισμένα πειράγματα ή διαφημίες, τα οποία υπάρχουν και είναι υγιές να υπάρχουν στο προάβλιο του σχολείου, ακόμα και μέσα στην τάξη κατά συνθήκη, γιατί καλλιεργούν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου γενικότερα, αλλά αυτές οι διαφωνίες δεν αποσκοπούν δεν έχουν επίμονη φύση και δεν αποσκοπούν σε μια μόνιμη βλάβη του ανθρώπου τον οποίο στοχεύουν. Η στοχοποίηση συστηματική δηλαδή είναι ένα κριτήριο που διαχωρίζει τον bullying. Ναι, και ότι υπάρχει μια σαφής ανισορροπία δυνάμεων, δηλαδή μεγαλύτερα παιδιά ή μεγαλύτερα σε φυσική υπόσταση, είτε μεγαλύτερων τάξεων, είτε κάποιου άλλου, μπορεί να είναι ο πρόεδρος, 15 μελούς ή οτιδήποτε, ή έχουν ένα προνόμιο το οποίο δεν το έχει το θύμα. Και βάζω εισαγωγικά γιατί θα κουβεντιάσουμε για την οτροπία του θύματος παρακάτω, που είναι πολύ σημαντικό να αποσαφινιστεί. Ναι. Τώρα, τα κανονικά πειράγματα συνήθως λοιπόν στερούνται κακόβουλης πρόθεσης. Δεν έχουν να κάνουν και ουσιαστικά δομούν την κοινωνικότητα, την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Όταν δημιουργείται όμως μια αγωνία σε ένα παιδί από αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, είτε όταν παρατηρώνται αλλαγές στη διάθεση, στη συμπεριφορά, στο να χάνει αντικείμενα, στο να μην ευχαριστιέται αντικείμενα προσωπικά που του αρέσουν, είτε να μην ευχαριστιέται το ίδιο με κάποιες δραστηριότητες που συνήθως τον ενθουσίαζαν, να έχει απώλεια όρεξης γενικότερα, είτε να απομονώνεται και να αποσύρεται από κοινωνικές αναστροφές που συνήθιζε, υποδηλώνουν την παρουσία εκφοβισμού. Και η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των σημείων είναι ζωτική σημασία. Άρα το bullying θα το διακρίνουμε και από την πρόθεση του θήτη, του εκφοβιστή, ότι στοχοποιεί, ότι πιάνει τον αδύναμο κλπ. Αλλά και από το αποτέλεσμα, δηλαδή ένα πείραγμα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα αλλάξει, ας το πούμε, τη συμπεριφορά συνολικά ενός παιδιού, ίσως για ένα μικροχρονικό διάστημα, αλλά όχι ευρύτερα τη διάθεσή του ή την όρεξή του να πάει στο σχολείο, φαντάζομαι, ή πολλά άλλα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Γιατί αυτό είναι και η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω για τις επιπτώσεις του bullying και στην ανάπτυξή του, την συναισθηματική, την νοητική ακόμα, αν μπορεί να επηρεάζει το bullying ένα παιδί. Και παράλληλα και τις συνέπειες, αλλά και τα αίτια. Γιατί μπορεί ένα παιδάκι να μπλέκει σε τέτοιες καταστάσεις εντός εισαγωγικών? Ναι. Άθελά του, πολλές φορές. Τις περισσότερες. Οι επιπτώσεις στο μέλλον ενός παιδιού είναι σημαντικές και πολύπλευρες. Επηρεάζουν ψυχολογική, συναισθηματική και συχνά σωματική ευεξία. Μπορεί να αναπτύξει το παιδί στο μέλλον μακροπρόθεσμα ζητήματα άγχους, κατάθλιψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και σε περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις, οι οποίες στο εξωτερικό ιδίως, είτε και κατά τόπους, δεν θα τολμούσα να πω, και στην όμορφη χώρα μας, οδηγούν σε σκέψεις αυτοκτονίας στα παιδιά. Και φυσικά αυτό βλάπτει την κοινωνική τους ανάπτυξη, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις σχέσεις τους όσον αφορά πώς συνάπτονται, πώς διατηρούνται, έως και την ενηλικίωση. Από την άλλη, τα παιδιά τα οποία εκφοβίζουν, παλεύουν με τα δικά τους ζητήματα, έλλειψη συνέστησης, δυσκολία στη διαχείριση θυμού ή άγχους. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα τα βγάλουμε μετά στην κοινωνία. Πάμε από την
την παραγωγή στην κατανάλωση. Οπότε σίγουρα δεν θέλουμε αδύναμους ανθρώπους τραυματισμένους από την πλευρά του θύματος, αλλά δεν θέλουμε και δικαιωματικά αυθαίρετους από την πλευρά του θήτη. Γιατί ένα παιδί θεωρώ ότι, okay, σε έναν βαθμό είναι πολύ μικρό το ποσοστό παιδιών τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φύση και πεποίθηση, κυρίως φύση, θήτες. Και υπάρχουν κάποιες διαταραχές, οι οποίες και αυτές είναι αμφιλογόμενες. Αλλά ένα παιδί γενικά είναι όπως το μάθεις. Οπότε αν του δώσεις την ευκαιρία να αλλάξει, και έχω υπάρξει σε σχολικά περιβάλλοντα και σε διδακτικά περιβάλλοντα, ο πιο άτακτος για μένα ήταν ήταν ο κατάλληλος μοχλός για να επηρεάσω και την υπόλοιπη τάξη. Γιατί όταν αλλάξει η συμπεριφορά του, πώς να το πω, του παρεμβατικού τύπου, άρα ψαρώνουν, να το πω λαϊκά, και οι υπόλοιποι. Ότι όλα είναι πιθανά. Ότι όλα μπορεί να γίνουν. Ναι, ότι αντιστρέφεται. Πώς είναι στα έργα καμιά φορά που βλέπουμε ότι ο δάσκαλος πάει και εστιάζει και εστιάζει πολύ στον άτακτο, αλλά σκύβει από πάνω του, χωρίς να το περιοθυροποιεί περισσότερο, να το στέλνει έξω. Του δίνει την προοπτική μιας νέας μαγιάς. Ναι. Μιας νέας υπεροχής. Το οποίο είναι για μένα, δηλαδή, με εξητάρει αυτό από τη θέση, ας πούμε, του έδρανου στην τάξη. Είναι ο πιο κουραστικός, βαρετός, ενοχλητικός τρόπος, προσέγγιση, γιατί ο πιο εύκολος είναι πέρασε έξω, παιδί μου, ή τέλος πάντων να τον αγνοήσουμε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, τα παιδιά λοιπόν που εμφανίζουν αυτές τις εκφοβιστικές συμπεριφορές, ξεκινάει από θέματα στην οικογένεια, συμπεριφορά συνομιλίκων ή τους κοινωνικούς κανόνες που συγχωρούνται της επιθετικότητας, δηλαδή μέσα στο σπιτικό του, είτε ακόμα και στο σχολείο. Γιατί υπάρχουν και στελέχη διευθύνσεων κατά περίπτωση σε σχολεία που ίσως να είναι πιο παραχωρητικοί σε περιπτώσεις εκφοβισμού. Τώρα, η κατανόηση αυτών των αιτίων που είναι υποκειμενικά είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Και γιατί συγκεκριμένα επιτρέπει πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι ισοπεδωτικές, που δεν υποστηρίζουν μόνο το θύμα, αλλά αντιμετωπίζουν επιδραστικά αυτές τις συμπεριφορές, το πόσο cool είναι στο σχολείο, καθώς και εξίσου σημαντικά τις συναισθηματικές ανάγκες του εκφοβιστή. Οπότε, ως προς τις συνέπειες και τα αίτια αυτό. Ναι, ναι. Θα αναλύσουμε παραπάνω και την πλευρά του εκφοβιστή, αλλά και τη διαχείριση και από το οικογενειακό περιβάλλον. Θα ήθελα όμως να μου πεις αν είναι μύθος ή αν έχει κάποια βάση το ότι τα παιδιά που υφίστανται τον εκφοβισμό είναι τα αδύναμα παιδιά. Δηλαδή, ναι, είναι κάποια ένδειξη χαρακτήρα, είναι κάποια ένδειξη αδυναμίας, εξιτάρονται πιο πολύ οι εκφοβιστές από ένα παιδάκι που μπορεί να δείχνει μια αδυναμία, ή μπορεί οι συνθήκες να σε φέρουν ενώ να μην έχεις τέτοια στοιχεία στο χαρακτήρα σου. Τώρα, η αντίληψη αυτή ότι ένα παιδί όπου υφίσταται εκφοβισμό είναι κατά κάποιο τρόπο αδύναμο, είναι προφανέστατα επιβλαβές ως στερεότυπο που παραβλέπει από τη μία τη λογική τη σύνθετης δυναμικής του εκφοβισμού, μιλάμε για ένα σύνθετο φαινόμενο, από την άλλη δημιουργεί αυτό το ρίσκο του στερεοτύπου, όπου αναμασά τις ίδιες ή τέλος πάντων επαναλαμβάνει, αναδημιουργεί τις ίδιες συνθήκες εκφοβισμού μέσα σε ένα περιβάλλον. Η ευαλωτότητα στον εκφοβισμό δεν είναι μια αντανάκλαση προσωπικής αδυναμίας. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το άτομο καθεαυτού. Και απλά συχνά στοχεύει στην αντίληψη που έχει ο εκφοβιστής ότι μπορεί να στοχεύσει σε έναν ευάλωτο στόχο όπου είναι πολύ λιγότερο πιθανό να ανταποδώσει, να έχει συνέπειες, δηλαδή να έχει το λευκό να μπορεί να συμπεριφέρεται μαζοχιστικά. Άρα μπορεί να είναι ένα παιδί με δυνατό χαρακτήρα, ένα ικανό παιδί, ένα δυνατό παιδί, ένα εξωστρεφές παιδί, αλλά αν δεν είναι επιθετικό, για παράδειγμα, και δεν θα ανταποδώσει και το ξέρει αυτό ο εκφοβιστής, μπορεί γι' αυτό να στοχοποιηθεί. Ναι, ουσιαστικά ενδυναμώνεται, γίνεται το λεγόμενο enabling. Δηλαδή, του δίνεται η δυνατότητα, του παρέχεται ο χώρος για να δράσει έτσι ο εκφοβιστής. Και εκεί θα δούμε, λοιπόν,
Λοιπόν, θα δούμε και πώς αναπτύσσονται από τους γονείς και τις μητέρες και τους πατέρες, αλλά μιας και αναφερόμαστε κυρίως, μάλλον έχουμε συνομήγυροι γυναίκες, το πώς ξεκινάμε να δημιουργήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα και την ικανότητα αντιμετώπισης και αντίδρασης του παιδιού. Ναι, και ο ρόλος, ο ρόλος όλων πρέπει να επικεντρωθεί ουσιαστικά στην ενδυνάμωση αυτών των παιδιών, στην αυτοεκτίμησή τους, στην διδασκαλία αποτελεσμάτων στρατηγικής αντιμετώπισης και ουσιαστικά στο κομμάτι αντιτείνοντας και εναντιονόμενοι στην πεποίθηση ότι το άτομο που δέχεται τον εφοβισμό είναι θύμα, είναι loser, όπως θα μας πούνε οι μικροί μας φίλοι, ουσιαστικά διαιωνίζει το αφήγημα, προσβάλλει το χαρακτήρα ενός θύματος, τον ισοπεδώνει και το αντίδοτο σε αυτό είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού ανοιχτού περιβάλλοντος όπου τα παιδιά αισθάνονται άνετα να συζητήσουν τις εμπειρίες τους χωρίς φόβο, επικριτικότητας και να ακουστούν κάποιες ιστορίες μεταξύ τους. Αλλά μπορούμε να το πούμε αυτό ίσως και στο κομμάτι της διαχείρισης. Ας το πάρουμε από την αρχή, από την πλευρά ενός γονιού που αντιλαμβάνεται ότι κάτι πάει στραβά στο σχολείο, ότι το παιδί ίσως έρχεται με κακή διάθεση, δεν θέλει το πρωί να πάει, ή μπορεί ενδεχομένως να δει και κάποια σημάδια πάνω του, σωματικής βίας. Ποια είναι τα πρώτα βήματα του γονιού, τα ψύχρεμα βήματα, γιατί νομίζω ότι σε οποιονδήποτε συμβεί κάτι τέτοιο, η αντίδραση η αρχική είναι μάλλον εκρηκτική του γονιού. Αλλά για να έχουμε σωστά αποτελέσματα, τι προτείνεις? Θα συμβούλευα έναντι σε αυτή την εκρηκτική πρώτη αντίδραση, η οποία είναι φυσικό να υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι μία συναισθηματική, πώς να το πω, έξαρση, πρέπει απαραίτητα να οδηγήσει σε μία έξαρση συμπεριφοράς. Εγώ θα έλεγα ότι μόλις ανακαλύψετε ότι το παιδί σας υφίσταται εκφοβισμό, το πρώτο βήμα είναι να παρέχετε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου μπορεί το παιδί να εισακουστεί και να γίνει κατανοητό. Ενσυναίσθηση λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτά τα συναισθήματα που συνθέτουν την εμπειρία του παιδιού μας, χωρίς άμεση επίκριση, δηλαδή με διερευνητική διάθεση, με υποστηρικτική διάθεση, και να μην σπέβδουμε να λέμε, λοιπόν, αυτό θα κάνουμε εκείνο. Αφήστε το παιδί, ρωτήστε το παιδί τι θα ήθελε να κάνει. Μπορεί να μην θέλει να δώσει καθόλου σημασία. Ίσως κάποια παιδιά να θέλουν απλά να αποσυρτούθουν, να γίνουν ακόμα περισσότερο αόρατα. Μην το επικρίνετε αυτό αρχικά, αλλά δείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί μόνο και μόνο το παιδί. Το θεωρείς υγιή αντίδραση για ένα παιδάκι, ότι θα πρέπει να το επιτρέψουν εντός εισαγωγικών οι γονείς, αν θέλει κάπως να αποσυρθεί και να μην το κάνει μεγάλο θέμα, ή μπορεί να του περάσει, ας πούμε, το μήνυμα ότι ή το πάθεια, ή να νιώσει πιο αδύναμο, ή να νιώσει ότι και ο γονιός, ας πούμε, το αποδέχεται αυτό που συμβαίνει? Το ότι μπορεί ένα παιδί να είναι μια φυσιολογική αντίδραση, ένα παιδί να θέλει να συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο για να γίνει λιγότερο ορατό, είναι φυσιολογικό, δεν σημαίνει ότι είναι υγιές. Γιατί μπερδεύουμε καμιά φορά το τι είναι φυσιολογικό με το τι είναι υγιές και ηθικό. Αλλά το παιδί προφανώς θέλει να προστατευτεί και η πρώτη του αντίδραση. Υπάρχουν και παιδιά, ξέρετε, που απλά γίνονται πιο βία όταν δεχθούν εκφοβισμό. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Που είναι, ξέρω, κάποιος ένας εύσωμος πιτσιρικάς, ο οποίος είναι πιο ψηλός από την ηλικία του στο, ξέρω εγώ, γυμνάσιο, και του την πέφτει κάποιος, όχι εξωσχολικός, αλλά του την πέφτει κάποιο, να το πω έτσι, κοινός, ένα παιδί ο οποίος έχει κατά κόρο παραβατική συμπεριφορά και είναι συνεχώς αποβεβλημένο και δεν μπαίνει στις τάξεις κτλ. Και ο πιτσιρικάς, επειδή έχει τη μειώδη δύναμη, μπορεί ξαφνικά να του ξυπνήσει ένα θηρίο μέσα του και μπορεί να μην γίνει ο ίδιος εκφοβιστής, αλλά να αρχίσει να πλακώνεται κάθε μέρα στο σχολείο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι συμπεριφορές. Και να αισθάνεται ότι υπόπω ότι αύριο θα ίσως πάρω και ένα μαχαιράκι μαζί μου, ή αύριο πάρω μια σιδηροβροθιά από το πουθενά για να προστατευτεί. Αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία τα παιδιά ουσιαστικά δεν θέλουν αυτή τη διαμάχη. Γιατί και άλλωστε στοχοποιούνται για αυτό το λόγο. Απλά οι κακοποιητές, οι εκφοβιστές, καμιά φορά κάνουν τη λάθος επιλογή και βλέπουν έναν μπούλι ο οποίος είναι ψηλός και αγαθός, αλλά δεν υπολογίζουν τη μυϊκή του δύναμη, κατ' εξαίρεση.
Πολύ σημαντικό λοιπόν για τους γονείς να μάθουν να συγκεντρώσουν όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα περιστατικά και να είναι, είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι, υποστηρικτικοί. Ναι. Όχι γιατί δεν του κάνεις αυτό ή γιατί του έκανες εκείνο. Επίσης, συνεργασία με το σχολείο πολύ σημαντική. Τα σχολεία σε όλο τον κόσμο οφείλουν να διαθέτουν πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν τέτοια σχολεία στην Ελλάδα, ίσως να μην είναι ο κανόνας. Γι' αυτό υπάρχει ο Σύλλογος Γονέων. Έτσι, θαρώ, δεν είμαι γονέας, αλλά αν ήμουν γονέας, θα ήμουν συνδικαλιστής γονέας με τη μη πολιτικοποιημένη έννοια. Δηλαδή, θα ήθελα να βελτιώσω το σχολείο και θα συγκέντρωνα υπογραφές κάθε τρίμηνο, ας πούμε, για μια σειρά από αιτήματα. Οπότε, δημιουργείται η συνθήκη σιγά-σιγά για το δίκτυο υποστήριξης με τα κατάλληλα δεδομένα, με το να μιλήσουμε ενδεχομένως σε μια ιεράρχηση της βασικής δασκάλας είτε του καθηγητή που έχει τη μεγαλύτερη συμπάθεια το παιδί, έπειτα του διευθυντή, αν υπάρχει κάποιος σχολικός ψυχολόγος και έπειτα να γίνει μια κλίση των γονέων της απέναντι πλευράς. Και... Okay, άρα επικροτείς το να επικοινωνήσει ο γονιός με τον γονέα του εκφοβιστή. Δηλαδή να το επικοινωνήσει απευθείας. Με ψυχραιμία προφανώς, αλλά... Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο αυτό η λεπτομέρεια, είναι σημαντική το να μην γίνει ενθερμό. Ναι. Γιατί μπορεί και ο άλλος να μην έχει την παραμικρή ιδέα γι' αυτό, ναι, ή μπορεί να είναι αμέτωχος γενικότερα στη ζωή του παιδιού του, να πέφτει από τα σύννεφα ή να έχει αυτή την πεποίθηση ότι το παιδί μου είναι αυτό το οποίο είναι, ας είναι και το δικό σας πιο, πώς το λένε, τσαμπουκαλεμένο για να αντιμετωπίσει το παιδί μου. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε αρχικά να γίνει η συνεννόηση μέσα από θεσμικά. Πρώτον προσωπικά. Άρα, το σχολείο να παρέμβει, το σχολείο να απευθυνθεί και στον άλλο γονιό. Φαντάζομαι σε καμία περίπτωση ο γονιός να απευθυνθεί στο παιδί που εκφοβίζει το δικό του παιδί, έτσι. Εκεί μπλέκονται τα πράγματα. Γιατί εκεί ουσιαστικά επαναλαμβάνεται ο κύκλος της βίας. Είμαστε εμείς οι δυνατοί μετά και εκφοβίζουμε τον μικρό. Ακριβώς. Και εντάξει, είναι εντελώς ανώριμο και παιδιαρίστικο να πάει ο πατέρας να εκφοβήσει το παιδί, δηλαδή μέσα στο σχολικό περιβάλλον ίσα-ίσα, το οποίο στοχοποιεί ακόμα περισσότερο και αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει το παιδί μέσα στο σχολικό περιβάλλον του. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έμεσα ή άμεσα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο γονιός επιλέγει να το πάρει το παιδί, να αλλάξει σχολείο, να αλλάξει περιβάλλον εξ ολοκλήρου. Θεωρείς ότι αυτό μακροπρόθεσμα κάνει καλό στο παιδί, δίνει το σωστό μήνυμα, δίνει ίσως το σωστό μήνυμα ότι ξεφεύγουμε κάπως, δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, ξεφεύγουμε. Ποια είναι η άποψή σου? Θεωρώ πως στο κομμάτι της αντιμετώπισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, Αν καταλαβαίνω σωστά το ερώτημα. Ναι. Έχουμε... Για να αντιμετωπίσουμε, να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει όλο αυτό το bullying που υφίσταται, να το αλλάξουμε σχολείο, να το πάρουμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Έχω περιπτώσεις θεραπευομένων γονέων και εφήβων, όπου χρειάστηκε να αλλάξει σχολείο το παιδί. Και μάλιστα και μία ενήλικη θεραπευόμενη μου είχε πει ήταν το καλύτερο που έκαναν οι γονείς μου για μένα σε εκείνη την ηλικία. Να με μεταφέρουν σε άλλο σχολείο. Τώρα, αν είναι μία συστημική, όπως λέμε, συστημικός ρατσισμός, όταν είναι ένας συστημικός εκφοβισμός, όπου στοχοποιεί 2-3 άτομα και μετά οι άλλοι του κάνουν μόδα, οπότε το να εμπλακεί το σχολείο για να επιπλήξει το 60% των γονέων, που ενδεχομένως να είναι και εκείνοι προνομιούχοι, δεν ξέρω, και καμιά φορά σε πολύ καλά σχολεία ακούγεται αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο στα δημόσια ή στα ιδιωτικά. Θεωρώ ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται από κοινού και στα δύο. Και υπάρχει βεβαίως και η παθητική επιθετικότητα, έτσι. Δεν είναι μόνο περιστατικά φυσικής βίας, σωματικής βίας, τα οποία θεωρούνται εφοβισμός. Οπότε... Τι είναι αυτό, συγγνώμη, γιατί δεν... Ναι. Δεν μου είναι οικείος ο όρος. Τι σημαίνει παθητική? Η παθητική επιθετικότητα είναι το passive aggressiveness, το οποίο είναι ότι θα μπορούσε να ήταν κάθε φορά που σηκώνεται το παιδί να πει μάθημα,
είτε αναφέρεται το όνομά του, να κάνει ένας συμμαθητής του ή πολλοί συμμαθητής του έναν θόρυβο. Okay. Ένα ηχητικό, το οποίο να παραπέμπει σε ένα ζώο, λόγου χάρη. Ή ότι να αποφασίσουν ότι είναι αόρατο. Αόρατο ή αόρατος. Δηλαδή να του μιλάει. Κάπου ακούω κάτι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τέλος πάντων, μήπως έφαγα κάτι και με πείραξε. Δηλαδή, αυτή είναι η παθητική επιθετικότητα. Και πολλές φορές μπορούμε να τη βλέπουμε και στο οικείο εργασιακό μας περιβάλλον ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Που κάποιος μπορεί να του πούμε κάτι, να θέλουμε να το εξηγήσουμε ότι αυτό το οποίο μας κάνει, αυτό το οποίο κάνει μάλλον παραβιάζει τα όρια μας, και εκείνος θα αλλάξει θέμα. Ναι. Θα πει μου, καλά, εγώ το καλό σου θέλω, να σε βοηθήσω θέλω, με ήρεμη φωνή. Ή να μας χαρακτηρίσει ότι σε βρίσκω υπερβολικό. Αυτό είναι ένα είδος παθητικής επιθετικότητας που καμιά φορά βάλει ένα παιδί που δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει, γιατί είναι πιο σύνθετο ψυχολογικό παιχνίδι αυτό, συναισθηματικό παιχνίδι. Αυτό μου φαίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί το παιδί δεν μπορεί να το προσδιορίσει ακριβώς, ή αν το περιγράψει στο γονιό μπορεί να του πει ότι έλα μωρέ, υπερβάλλεις τώρα, μην είσαι τόσο ευαίσθητος. Ναι. Ενώ το με χτύπησε, με έβρισε, δεν ξέρω, με επιτέθηκε, αυτό είναι πολύ πιο σαφές. Ξέρω περιπτώσεις, δηλαδή θα μπορούσα να μιλήσω και δεν θα ήθελα να ταυτοποιήσω, που λόγου χάρη βρίσκονται σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κορίτσια 13-14 ετών, νομίζω και μικρότερες. Θεωρώ έγκλημα πριν τα 16 να έχει κάποιος πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Αν ήξερες πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά επειδή αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός και δυστυχώς ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, θεωρώ ότι θα πρέπει να καλέσετε έναν δύο ειδικούς που τα λένε έξω από τα δόντια στα σχολεία των οικείων σας και να ρωτήσετε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι σε κάθε σχολείο, αν αποφασίσουν οι γονείς ότι απαγορεύονται τα κινητά ή δημιουργείται μια σειρά από φοριαμούς με κλειδάκι ώστε να μπαίνει το κινητό εκεί, ή κινητό των 20 ευρώ, το οποίο μια χαρά σήμα καμπάνα έχει, αλλά ναι, δεν είναι smartphone. Ναι. Ό,τι μπορεί να πει ο γονέας, να πει ότι εγώ θέλω να επικοινωνώ με το παιδί σου. Θα επικοινωνείς με αυτό που ίσως να του παρέχει ακόμα και το σχολείο. Το κινητό, τέλος πάντων, που είναι, το έχουν οι παππούδες, αλλά είναι το μόνο που θα σώσει την κατάσταση, θεωρώ. Οπότε, σε ένα περιστατικό, για να μην μακρυλογώ, υπήρχε μία απομόνωση, επειδή ένα κορίτσι δεν μπόρεσε να έρθει σε μία δραστηριότητα με την ομάδα την cool, και η κοπέλα αυτή αρρώστησε, είχε μία διαθεσία και δεν πήγε. Και στα πολύ cool κορίτσια, έγινε, δηλαδή θεωρήσαν ότι πω μας χαλάς όλη την ομάδα, ναι, και το κορίτσι αυτό έφτασε σε σημείο να μην θέλει να πάει σχολείο, να κλαίει όλη μέρα, να θορυβηθούν οι γονείς και τίποτα. Και μάλιστα τα άτομα τα οποία βρισκόντουσαν στην κορυφή της πυραμίδας των alpha females, να το πω έτσι, γιατί λειτουργούμε ως αγέλες, μέλη αγέλης στην εφηβεία και όχι μόνο, έλεγαν ότι όποιος μιλήσει στην τάδε θα πω τα μυστικά του σε όλο το σχολείο. Δηλαδή μιλάμε, αν αυτό δεν είναι παθητική επιθετικότητα και χειρότερη από την σωματική βία, χειρότερη από τη σωματική βία, ξεκάθαρα. Εφιαλτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Σε αυτές οι ηλικίες. Ακριβώς. Έχει πολλά πλοκάμια όλο αυτό. Πολλά πλοκάμια τα οποία πρέπει να είναι οι γονείς πάρα πολύ alert, πάρα πολύ να έχουν τις κεραίες τεντωμένες, γιατί οτιδήποτε από αυτά μπορεί να πληγώσει ανεπανόρθωτα. Και μάλιστα υπάρχουν και παιδιά, και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν δεν μας το συζητάει το παιδί, αν δεν είναι. Γιατί πολλές φορές το παίρνουν και ενοχικά και ντρέπονται τα παιδάκια και δεν θέλουν να το συζητήσουν με τους γονείς τους. Εκεί πώς του καλλιεργείς έτσι την άνεση, τι μπορούμε να πούμε για να αισθανθεί ότι δεν φταίει το ίδιο και να το συζητήσει ανοιχτά. Ναι. Προσπαθώντας να καταλάβουν τη συναισθηματική τους κατάσταση. Το τι ακριβώς τους προβληματίζει. Γιατί τι τους δημιουργεί ντροπή, θυμό, θλίψη. Πώς εκφράζουν οι ίδιοι αυτά τα συναισθήματα. Και να μην τα απορρίψουμε. Μπορεί να μας φαίνεται παιδαριώδες, χαζό, αδύναμο το παιδί μας να πει ότι πω όλοι θα νομίζουν τώρα ότι είμαι βλάκας. Η πρώτη αντίδραση είναι
Όχι, παιδί μου, εσύ δεν είσαι βλάκας. Δηλαδή, να τον ακυρώσουμε αμέσως, αλλά να τον αφισβητήσουμε αμέσως. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι να μην μπαίνουμε στον κόσμο του παιδιού. Δηλαδή, η καλύτερη αντίδραση εκεί είναι όπου φαντάζομαι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι να νιώθεις ότι είσαι αυτό το οποίο βαθιά μέσα σου μπορεί να ξέρεις ότι δεν είσαι, αλλά ότι είναι άδικο αυτό. Και να μείνεις έτσι σιωπηλά δίπλα στο παιδί σου. Δηλαδή, να νιώσει το παιδί σου ότι έρχεσαι μέσα έχοντας βγάλει παπούτσια, τηρώντας τους κανόνες του δωματίου. Μια φορά βάζουν κάτι παιδάκια κανόνες έξω από το δωμάτιο. Αν δεν έχουν τους συνιστώ στους γονείς να προσκαλέσουν τα παιδιά τους να βάλουν κανόνες για τους γονείς αν μπαίνουν στο δωμάτιό τους, δηλαδή να οριοθετήσουν από νωρίς αυτό το χώρο. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το μεταφορικό εσωτερικό χώρο του παιδιού, τότε το παιδί όταν το αποδεχτεί ο γονέας τι ακριβώς αισθάνεται, που είναι σαν να θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί, τότε μόνο το παιδί θα αλλάξει. Αν του πούμε ότι το έχουμε, και ενδεχομένως αν το έχουμε όντως βιώσει σε κάποιο βαθμό ή αν έχουμε κοινές εμπειρίες, βοηθάει αυτό? Ότι καταλαβαίνω και εγώ στην ηλικία σου κλπ. Σίγουρα βοηθάει. Ενσυναίσθηση. Μπαίνουμε στο λεξικό, αρχικά διαβάζουμε τον Μπαμπινιό του τι είναι η ενσυναίσθηση, μετά την γκουγκλάρουμε και μετά μπαίνουμε στο chat GPT αν έχει κάποιος γνώση, γενικότερα στο Google και λέμε πώς μπορώ να την αναπτύξω, να την εξασκήσω με το παιδί μου. Αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται σε φροντιστήρια γονέων, είτε στο δημοτικό, ανεξαιρέτως σε όλους. Δηλαδή, και είναι εύκολα, ακούγονται ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι καθόλου. Μπορούν να αλλάξουν δηλαδή άρδιν την ποιότητα ζωής όλων μας. Αλλά πόσο μάλλον για τη σχέση μας με τα παιδιά, τη σχέση μας πώς καλλιεργείται. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, το να σου μιλήσει ανοιχτά το παιδί δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το έχεις καλλιεργήσει αυτό μέσα στα χρόνια και αν δεν νιώθει άνετα. Ξαφνικά και στη δύσκολη στιγμή, δύσκολα ανοίγεται. Οπότε αυτή η συζήτηση και το να μπαίνει στη θέση του, νομίζω ότι γενικά πρέπει να συμβαίνει. Αλλά ερωτήσεις, δηλαδή, γιατί σίγουρα όταν βρίσκονται εν θερμό, έχω κι εγώ ανήψια, τις αδερφείς μου τα παιδιά, και αν και δεν έχω δικά μου παιδιά, τα οποία μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στην προεφηβεία και εφηβεία, και προφανώς γίνονται, δηλαδή, έτσι λειτουργούν τα παιδιά. Σπρώχνονται τα αγόρια και κουτσοβολεύονται τα κορίτσια. Είναι τα όπλα του καθενός. Οπότε δεν είναι εύκολο ακόμα και σε έτσι ψαγμένους γονείς, οτιδήποτε, οι πρώτες αντιδράσεις. Αλλά το ζητούμενο είναι να δείξουμε ότι το σκεφτόμαστε, ότι μας προβληματίζει το ίδιο αυτό το οποίο έχει συμβεί και να θέλουμε να μάθουμε με ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο τύπου τι έγινε, ποιος το έκανε, πότε το έκανε, πες μου ακριβώς τι συνέβη. Όχι, αλλά δηλαδή πηγαίνετε, πιείτε ένα ποτό και επιστρέψτε να είσαστε πιο χαλαροί. Κάντε ένα μεγάλο περίπατο πριν αντιμετωπίσετε το παιδί σας. Και χωρίς υστερίες προφανώς, έτσι, χωρίς ακραίες αντιδράσεις. Νομίζω αυτό φοβούνται εξίσου τα παιδιά. Ακριβώς. Και θέλετε εκεί δομή το χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή εγώ φέρω εσωτερικά τραύματα τραμπουκισμού, αν και εδώ υπάρχει, δεν ξέρω αν βλέπετε, ένα καρούμπαλο μόνιμο που έχω. Μία κοπελίτσα 2 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, παρακινούμενη από μία ομάδα έτσι λίγο αλυτόβιων, εντός εισαγωγικών, μετά γίναν φίλοι μου, μου πέταξε μία καρέκλα εδώ, όταν ήμουν 12, και δεν έδεσε ποτέ αυτό εδώ πέρα το καρουμπαλάκι, δηλαδή, αλλά νομίζω ότι βγήκα σχετικά καλά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά γενικότερα ότι το bullying δομεί χαρακτήρα. Οπότε είναι πολύτιμο αυτό. Είναι μάθημα αυτό. Το να το πάρουμε από το παιδί μας και να βγούμε εμείς σαν πολεμίστριες, πολεμιστές μπροστά για να, πώς το λένε, να προστατεύσουμε το παιδί, του στερούμε τη δυνατότητα να αποφασίσει και εκείνο τι θέλει να κάνει. Όσο μικρό και να είναι. Όσο μικρό και να είναι. Έχουμε εδώ μια ερώτηση ότι όταν τα έχεις κάνει όλα όσα είπατε, έχεις πάει μέχρι και στον ψυχολόγο του σχολείου κλπ. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα με τα παιδιά που δημιουργούν πρόβλημα, τι κάνεις? Και θέλω να πάμε σιγά σιγά και στην πλευρά του εκφοβιστή και να δούμε τι κάνουμε και ως γονείς, ενός θήτη. Ναι. Και πάλι εκεί προσεγγίζουμε προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι υπάρχει πίσω από το κίνητρο. Να ρωτήσουμε αν αναγνωρίζουν τα αντίκτυπα των πράξεών τους. Επίσης, να τεθούν σαφείς αμετάκλητες συνέπειες ως προς αυτή τη συμπεριφορά. Παρέχοντας παράλληλα τους λόγους, την αιτία
αλλά και καθοδήγηση στο να, σε έναν πιο υγιή τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων. Μπορεί ένα παιδί το οποίο βαράει τους συμφοιτητές του να χρειάζεται να βαράει ένα σάκο ή να μπει στον αθλητισμό ή γενικότερα να περνάει ο πατέρας του λίγο περισσότερο χρόνο μαζί του. Τώρα κάπως έτσι γενικολογώντας το λέω. Θεωρείς ότι, και δεν ξέρω αν είναι και αυτό ο μύθος, ότι ο εκφοβιστής έχει δει αντίστοιχες συμπεριφορές στο σπίτι, άρα πώς θα το διαχειριστεί ο γονιός αν αυτός έχει δώσει το παράδειγμα, ας πούμε, της βίας με την όποια μορφή. Ναι, μπορεί να είναι ένα σπίτι μια χαρά, ας πούμε, μια οικογένεια ήρεμη και το παιδί απλά να έχει τέτοιες τάσεις. Κλάφτα χαράλαμπε αν ο γονέας είναι το ίδιο. Εκεί ίσως χρειάζεται μια πιο συστημική προσέγγιση. Ωραία, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά σήμερα δυστυχώς, γιατί δεν ζούμε σε μια βίαιη κοινωνία, παρότι λένε τα δελτία των 9. Ζούμε σε μια πιο ανεπτυγμένη κοινωνία, η οποία περνάει νόμους, καλλιεργεί συμπεριφορές προκοινωνικές απέναντι σε έμβια και άψυχα, πώς το λένε, κομμάτια αυτού του κόσμου. Κατονομάζει το bullying, που πριν κάποια χρόνια δεν το κατονόμαζε καν. Ναι. Απλά σήμερα τα παιδιά παίρνουν πρότυπα από μία οθόνη ή από τους συμφοιτητές τους. Ή από τα video games τα λεγόμενα και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο γονέας. Δηλαδή το πρότυπο του γονέα δυστυχώς έχει αρχίσει και αδυνατεί ως στεναρό κομμάτι προς μίμηση στα παιδιά σήμερα. Δεν το είναι το καθοριστικό. Επιστημών. Δεν είναι το καθοριστικό, ναι. Αλλά ελλείψη του προφανώς θα δημιουργηθούν κακέκτυπα αυτού. Ναι. Στη καλύτερη περίπτωση, γιατί αν ο γονέας δεν δώσει το καλό παράδειγμα, σπανίζει το παιδί το οποίο θα θέλει και σπανίζουν, μάλλον είναι συγκεκριμένες οι συνθήκες που το παιδί θα αναζητήσει αυτό το θετικό πρότυπο από κάπου αλλού. Συνήθως θα αναζητήσει θα προσαρμοστεί με ένα κακό πρότυπο το οποίο θα του βγάλει, θα το εκτονώσει τα αρνητικά συναισθήματα. Ναι, αλλά εκεί παίζει βέβαια ρόλο και το δίκτυο γενικότερα, το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το χωριό, να το πω απλά, γύρω από ένα παιδί. Είτε αυτός είναι ο θήτης, είτε είναι το θύμα. Γιατί εκεί θεραπεύονται τα πάντα. Εκεί δηλαδή, συνενώνονται στοιχεία που θα ήταν αδύνατο να συνενωθούν με τους καλύτερους θεραπευτές γύρω τους. Η κοινωνία, το χωριό που λέμε, ο χώρος, ο ψυχολογικός που ενεργούμε όλοι ως κομμάτι ενός οργανισμού, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή όταν φανταστείτε μια γιορτή όπου τα παιδιά καλούνται να πούνε ένα ποίημα μαζί αφού έχουν πλακωθεί και ξέρουν όλοι ότι έγινε αυτό και μηνύσεις και κοντά μηνύσεις, και κάποια στιγμή ένας δάσκαλος καλλιτεχνικών, του έρχεται η διαστροφή και τους πιάνει, γιατί είναι λίγο μάγκας, και τους λέει: «Ρε μάγκες, ελάτε εδώ. Θα θέλετε να κάνουμε κάτι, να κουφάνουμε, ξέρω εγώ, όλους και μάλιστα να αναβαθμιστεί και η εικόνα που έχετε, ξέρω εγώ, στα κοριτσάκια», λέω τώρα, «και να κάνετε ένα μουσικό σχήμα μαζί, να πείτε ένα ποίημα, να παίξετε ένα μονόπροχτο μαζί, κάτι». Αυτό το λέω για να ταιριάζω και ξέρω ότι έχει γίνει κάποια στιγμή, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συγκλονιστικό ψυχεδελικό βίωμα για τα παιδιά που μόνο μιας θα άλλαζε η δημόσια σφαίρα του χωριού τους. Οπότε ο ρόλος και του, ακόμα και αν υστερεί κάπου ο γονιός, ο δάσκαλος έχει τεράστια δύναμη. Ο δάσκαλος, ο καθηγητής, οποιουσδήποτε. Η οικοκυρία στο κηλικείο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια δύναμη. Στο να καλλιεργήσουν σχέσεις και να βρουν σύνδεση μεταξύ των παιδιών. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις, αν και ακούγεται κινηματογραφικό, θα μπορούσε στην πράξη όντως να δέσει τα παιδιά, να τους δημιουργήσει κοινές εμπειρίες και τελικά να συμπαθηθούν, που είναι το πιο απλό. Θα το ολοκληρώσω αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά, Έλενα, ότι η ζωή είναι κινηματογραφική. Μάλλον, ο κινηματογράφος βγαίνει από τη ζωή, αλλά δεν υπάρχει πιο φαντασμαγορικός κινηματογράφος από την ίδια τη ζωή. Και όταν αποφασίσουμε ότι είμαστε και πρωταγωνιστές και συμπροταγωνιστές και παραγωγοί και σκηνοθέτες, τότε όλα γίνονται. Και θέλω να
έρθουμε πάλι σε αυτό το κομμάτι της ανθεκτικότητας που αναφέραμε και στην αρχή και να μου πεις πώς θεωρείς ότι ένας γονιός μπορεί να χτίσει την ανθεκτικότητα του παιδιού του, τη δυνατότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, να νιώθει και το ίδιο δυνατό και στην πράξη να είναι κιόλας όταν βρίσκεται απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Ναι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να διδάσκουμε, να καλλιεργούμε καλύτερα. Γιατί γίνεται από τη μίμηση, ξεκινά από τη μίμηση η διδασκαλία, αν θέλετε. Οπότε μιλάμε για καλλιέργεια, έμεση μετακαίνωση ιδεών από το σπίτι, που εκτιμά τη ενσυναίσθηση. Δηλαδή κάποιος ρωτάει πριν αποφασίσει, ακόμα και για απλά πράγματα. Δηλαδή πώς αισθάνεσαι, πώς αισθάνθηκες μέσα στο σχολείο, ποιο είναι το συνέστημα που επικράτησε. Κάνει το παιδί να κοιτάξει προς τα μέσα. Δεν το μυαλό του δεν λειτουργεί βάσει δεδομένων ή βάσει παραστάσεων, αλλά κάνει μια ενδοσκόπηση. Αυτό και μόνο τον κάνει άνθρωπο. Μόνο και μόνο το ερώτημα τον κάνει ανώτερο πρωτεύον θηλαστικό και όχι κατώτερο. Το να εκτιμούν τα παιδιά, το να σέβονται και να εκτιμούν τα συναισθήματα των άλλων, όχι από πραότητα και πώς να το πω, παθητικότητα, αλλά γιατί από εκεί πηγάζει η πραγματική επιρροή και η υπεροχή. Και αυτό πάντα ίσχυε, ακόμα και στα ζώα. Δηλαδή, στα πιθήκια, στους πίθηκους, ο αλφα πίθηκος δεν είναι ο πιο βάρβαρος, ο πιο δυνατός. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει και φροντίζει και κάνει παρέα με τους υπόλοιπους, σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας. Γιατί αν είναι κάποιος πολύ απολυταρχικός, αργά ή γρήγορα οι υπόλοιποι πίθηκοι του την έχουν στημένη και τον κατακρεουργούν. Αυτό είναι δηλαδή παγιωμένη γνώση. Οπότε ίσως το παιδί να θέλει να εξοικειωθεί με αυτές τις παραστάσεις, ας πούμε, από την κοινωνία το ζώο, γιατί όχι. Είμαστε όλοι ζώα, η αλήθεια. Ότι η κατανόηση και η ενσυναίσθηση είναι δύναμη. Αυτό να καταλάβουν, ότι είναι μαγιά. Επίσης, είναι μαγιά, ακριβώς. Και είναι και πιο δύσκολη, με την έννοια ότι είναι πιο πολύτιμη, επειδή χρειάζεται λίγο περισσότερο προσπάθεια να την εξασκήσεις. Και γενικότερα, στο κομμάτι της συνεργατικότητας μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί δηλαδή να... και της συνεργατικότητας, αλλά και του διαμοιρασμού ιστοριών διαφόρων παιδιών. Δηλαδή το κομμάτι του εκφοβισμού και της καλής γειτονίας και της δόμησης χαρακτήρα θα έπρεπε να ήταν ήδη ως κομμάτι πολιτιακής, πώς θα το πω, πολιτικής οικονομίας. Κάποτε είχαμε παλιά εμείς στη Δέσμη πολιτική οικονομία, που δεν ξέραμε τι ήταν αυτό, και κάποιοι έτσι λίγο ψαγμένοι κοινωνιολόγοι μας μιλούσαν και ήταν από τα αγαπημένα μας μαθήματα. Αυτό θα μπορούσε να εξευγενιστεί λίγο περισσότερο, να εξειδικευθεί και να μιλάμε τι σημαίνει να είσαι καλός με τους άλλους. Γιατί ουσιαστικά εξυπηρετείς τον εαυτό σου. Είναι δηλαδή ιδιωτελής δεξιότητα. Τώρα, το κομμάτι της διεκδικητικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι νούμερο ένα, περισσότερο από τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στους εφήβους, περισσότερο από φαρμακευτικές αγωγές στους εφήβους, ως συντελεστής στην αύξηση δικτών ψυχοκοινωνικής και ακαδημαϊκής υγείας και επιδόσεων στα παιδιά. Δηλαδή, μαθαίνοντάς τους τα soft skills, τα λεγόμενα, μαθαίνοντάς τους να επικοινωνούν, τι πάει να πει ανήκω μέσα σε μια ομάδα, τι σημαίνει win-win, τι σημαίνει έχω ευθύνη απέναντι στον άλλον και έχω δικαίωμα να οριοθετήσω πού βρίσκονται οι ανάγκες μου και με τι είμαι ok, με τι δεν είμαι ok. Όλα αυτά δημιουργούν μια κρίσιμη μάζα και ενδυναμώνουν με την καλή έννοια το εγώ του μαθητή, του παιδιού, και έτσι εκτοξεύονται όλοι οι δείκτες της ψυχοκοινωνικής του υγείας. Ναι. Οπότε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και πολύ χρήσιμη η συζήτησή μας σήμερα και θα μείνει και στο timeline και θα το παρακολουθήσουν και άνθρωποι που δεν είχαν τώρα τη δυνατότητα, γιατί είναι ένα είναι πολύτιμο μάθημα. Πρέπει να τα περνάμε αυτά στα παιδιά, πρέπει να καλλιεργούμε αυτές τις δεξιότητες. Προς όφελος είναι δυναμών το χαρακτήρα τους, εξελίσσονται διαφορετικά νομίζω σε βάθος χρόνου.
Και κοινωνικά, αλλά και τα ίδια όταν αισθάνονται πιο δυνατά, αξιοποιούν και τις δυνατότητές τους. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια υποστηρικτική κοινότητα, ένα χωριό όπου κανένας δεν μένει στο περιθώριο, όπου τα παιδιά έχουν το θάρρος και αυτό γίνεται μέσα από μίμηση, προώθηση προτύπων, κουβέντιες μα ιστοριών, να νιώσουν το θάρρος, το σθένος, να σηκωθούν και να μιλήσουν. Και να, βλέποντας εκφοβισμό, δηλαδή ο εκφοβισμός σταματάει από τον πρώτο που θα πει εκείνη τη στιγμή που διαπράτεται ο εκφοβισμός, ένα σταμάτα, αρκεί για να μαζευτεί το φαινόμενο κάπως. Να καταλάβει ότι δεν είναι, ότι δεν βρίσκεται, δεν κάνει κάτι το οποίο το διασκεδάσει ή το αποδέχεται ακριβώς το σύνολο. Οπότε σιγά σιγά έτσι ως κοινωνία πορευόμαστε. Όταν τα κινήματα Me Too γενικότερα είναι επειδή κάποιος σηκώθηκε και μίλησε. Και για να κάνουμε... Ναι. Υπογραμμίζεις το ρόλο πολύ του περιβάλλοντος, δηλαδή και του παρατηρητή που μπορεί να βλέπει μια τέτοια κατάσταση να συμβαίνει. Πολύ σημαντικό να αντιδρά, να μιλά, να μιλήσει είτε στο θήτη, στο θύμα, σε όλους, στο δάσκαλο. Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Μάνο, ήταν φανταστική η κουβέντα μας, πολύ, πολύ έτσι και σαφής και κατατοπιστικός και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα που είναι έτσι και αλλιώς ευαίσθητα και ανησυχούν από τις μεγαλύτερες φοβίες των γονιών σήμερα, το θέμα του εκφοβισμού. Σε ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σου, για όλη την πληροφορία και ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο live. Χαρά και τιμή δική μου. Το έργο σας είναι εξαιρετικό και χαίρομαι που είναι δημοφιλές παράλληλα. Είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε και ναι, να μην το βάζουν κάτι γονείς. Είναι πρεμιέρα χωρίς πρόβα όλη αυτή η διαδικασία και έχουν δύο αυτιά και ένα στόμα. Οπότε μας ακούνε δύο φορές περισσότερο από όσο μιλάνε με τα παιδιά τους. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Και ευχαριστούμε και εσάς έτσι που παρακολουθήσατε, που μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ. Και καλά. Γεια χαρά.